Άλλες ειδικότητες. Άλλες. Και σε καλύτερες ειδικότητες και σε καλύτερες εποχές. Και βρήκα τους συναδέλφους να τους αδικώ. Την αδικήσαμε, θα σε ξανακαλέσουμε, το λέμε από τώρα. Ας πούμε όμως τώρα για το λόγο που είσαι εδώ, που δεν είναι καλλιτεχνικός. Δεν είναι καλλιτεχνικός, αλλά είναι και καλλιτεχνικός. Για τους πρόσφυγες. Είναι μια πλατφόρμα, μια κοινωνική πρωτοβουλία πολιτών, η οποία έχει μια ευρύτητα ως προς τη συμμετοχή της, η οποία στην ουσία έρχεται, η προσπάθειά της είναι να ενώσει σε μια πλατφόρμα όλες τις δομές αλληλεγγύης που υπάρχουν. Είναι επικουρική, δεν έρχεται να υποκαταστήσει και να υποκαταστήσει κανέναν και να καπελώσει κανέναν, μακριά από μένα και μακριά από μας και από τους φίλους καλλιτέχνες και συναδέλφους που υπογράφουν αυτή την πρωτοβουλία οποιαδήποτε τέτοιου τύπου αντίληψη, να προσφέρει σε εθελοντική βάση, να διεθνοποιήσει το πρόγραμμα, να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούν καλλιτεχνικά, μπορούν οι καλλιτέχνες, μπορούν σε σχέση με τα παιδιά, ξεκινάμε πρωτοβουλίες, ας το πούμε, αποκέντρωσης, να μεταφερθεί αυτή η πρωτοβουλία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπου υπάρχουν πρόσφυγες, όπου υπάρχει ρατσισμός, όπου υπάρχει φιλανθρωπία, και να σταθεί δίπλα στην πραγματικά μεγαλειώδη προσπάθεια των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων του ελληνικού λαού, και τονίζω την ταξικότητα της αλληλεγγύης, και να απλώσουμε το χέρι και να καλωσορίσουμε τους πρόσφυγες. Και κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, θέλω να πω ότι αυτό που δεν μας βοηθάει καθόλου είναι εικόνες σαν αυτές με χειροπέδες, έστω και αν είναι μιας χρήσης, η χειροπέδα είναι χειροπέδα. Και δεν θα ήθελα πραγματικά να ζήσω τη στιγμή επαναπροώθησης ανθρώπων που χρειάζονται την αλληλεγγύη μας και που χρειάζονται την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα γίνει ένα χειρότερο φρούριο από αυτό που είναι. Όμως η δικιά μας, ο δικός μας ο ρόλος και ο ρόλος και αυτής του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, καλώς τους, είναι να ζητάμε το άνοιγμα των συνόρων, είναι να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα, είναι να απευθυνθούμε και σε συναδέλφους καλλιτέχνες, διανοούμενους, και όχι μόνο. Το άνοιγμα των συνόρων στον Εύρο εννοείται. Το άνοιγμα των συνόρων επί της ουσίας, γιατί σύνορα υπάρχουν και στον Εύρο, σύνορα υπάρχουν και στα μυαλά. Και η Μυσαλλοδοξία είναι το μεγαλύτερο σύνορο που υπάρχει και το οποίο κάθε μέρα κορυφώνεται, ευτυχώς, παράλληλα με την αλληλεγγύη. Ξέρετε ότι διάβαζα χθες ένα σχόλιο για την ΕΡΤ, ότι αν είναι δυνατόν η ΕΡΤ κάνει εκπομπή σε αλλόθρεσκη γλώσσα. Ναι, το ακούσαμε και εμείς. Ντροπή, λέει. Στα αραβικά λέει δελτίο, ντροπή. Κάποιος πάντως συμπλήρωσε και είπε ίσα-ίσα, τους λέει ακριβώς να φύγουν από την Ιδωμένη, να φύγουν να πάνε στα κέντρα φιλοξενίας, και το κάνει προς ενημέρωση, ένας από τους στόχους που είναι. Το αλλόθρησκη σχολιάζω. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ουσία που είναι σωστό, γιατί από ό,τι ξέρουμε υπάρχει και. Αλλόθρησκη γλώσσα. Μεγάλη παραπληροφόρηση ανάμεσα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το αλλόθρησκη γλώσσα σχολιάζω, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει την νοοτροπία. Το καλό τους είναι κόντρα σε αυτή την. Προς το παρόν υπερισχύει αυτό το κλίμα αλληλεγγύης και εμένα με κάνει περήφανη και το λέω και το ξαναλέω. Και άσε με να το λέω, επειδή μου σε πειράζει ένα. Να πω κάτι. Είπα εγώ, γιατί θετικό. Δεν έφερα αντίρρηση. Και πιάνω από αυτό και θα πάμε αύριο ως εκπομπή, αυτό που είδατε, να βοηθήσουμε στην Παμπυραϊκή. Και θα κάνουμε και ένα κάλεσμα μέσα από το Facebook. Όποιος θέλει να έρθει. Αύριο και μεθαύριο θα πάμε. Και θα έρθεις, Σεραφείμ, ως καλλιτέχνης και όχι ως άνθρωπος. Δημοσιογράφος. Και ως και δώσει. Να βοηθήσεις αυτή την πρωτοβουλία. Κλείνουμε. Και ανανεώνουμε, θα έρθεις κάτι, θα έχουμε σίγουρα να πούμε, είτε αυτά είτε τα άλλα, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγγνώμη για το λίγο χρόνο. Λοιπόν, γεια σας από εμάς και θα τα ξανασυζητήσουμε.